Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή χωρίς παροπίδες και απόψε μαζί. Χαρή καλησπέρα. Καλησπέρα. Ξεκινώντας από την προηγούμενη υποδρομιακή συνάντηση, νομίζω ότι όλο το θέαμα και όλα τα λεφτά ήταν η τελευταία υποδρομία με την εκπληκτική, εξαιρετική εμφάνιση της Διωτημίας που πήρε την πρωτοπορία. Είχε ένα πολύ γρήγορο ρυθμό με το φαβορί της υποδρομίας, τον καπετάν Ανδρόνικο. Στο τέλος των εξουδετέρων, εκείνη κέρδισε καθαρά. Ναι, πράγματι η Διωτημία ήταν το άλογο που ξεχώρισε στη συνάντηση που μας πέρασε. Κέρδισε όλες τις μάχες και επάξια έφτασε στη νίκη. Από εκεί και πέρα ο China Power συνέχισε τις καλές εμφανίσεις του και πήρε το εισιτήριο για την πρώτη κλάση. Μάλιστα, και επανέλθε και ο Τσάκι Τζου σε πολύ καλή κατάσταση όπως τον είδαμε και έφτασε καθαρά και αυτό στην υποδρομία. Ναι, σωστό, ήταν πολύ καλό ο Τσάκι Τζου και με πολύ καλό χρόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε να δούμε πώς διαμορφώθηκαν οι κατατάξεις. Ναι. Λοιπόν, πάμε αμέσως να δούμε ο Κωνσταντίνος Καποδίστρια έφτασε τις 34 νίκες. Και είναι πάντα πρώτος, δεύτερος Γιώργος Σταυρνίδης με 23, τρίτος Μάριος Χρυστοφίδης με 19, τέταρτος Ωραίος Τσακούρας με 17, πέμπτος Παναγιώτης Δημητσάνης με 15, έκτος Μάριος Μινά με 14, έβδομος Μιχάλης Πεπός με 11, όγδος Μαγκαντζιάλη με 8, ένατος Δημήτρης Κεφάλας με 8 και δεκάτος Μινάς Κωνσταντίνου με 8. Πάμε στους προπονητές, Χρήστος Χριστοφόρου έφτασε τις 16 νίκες και είναι πρώτος, δεύτερος ο Γαβρίλης ο Τσαβαρτσίδης με 14, τρίτος ο Ντάν Χαϊκά με 14, τέταρτος ο Στέλιος Κωνσταντίνου με 13. Πολύ καλή απορία για τον Στέλιο Κωνσταντίνου, αν δεν υπογραμμίσουμε αυτό. Πέμπτος Χρήστος Πετρούτσος με 11, έκτος Στέλιος Νεοφίδου με 10, έβδομος Κυριάκος Ροδί Κυριάκου με 10, όγδος Κυριάκος Μιλίδης με 10, ένατος Νίκο Νικολό με 9 και δέκατος Βασίλης Χατζηγιάννη με 8. Αυτά λοιπόν σαν πρώτο μέρος, πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή στην εκπομπή χωρίς παροπίδες. Συνάντηση της Κυριακής Χάρη περιλαμβάνει 8 υποδρομίες και φυσικά ξεχωρίζει το κύπελλο χειμώνος. Τρίτη φορά που το λέμε, ότι ξεχωρίζει το κύπελλο χειμώνος. Ευελπιστούμε ότι αυτή τη φορά θα έχουμε τη διεξαγωγή του κύπελλου χειμώνος. Είναι η έκτη υποδρομία του προγράμματος. Φαίνεται ότι και πάλι θα έχουμε στοιχηματικό φαβορή που θα είναι τουλάχιστον στοιχηματικά η αξιοθέα. Όπως όμως είπαμε και την προηγούμενη φορά, έχουμε καλές συμμετοχές. Απουσιάζει ο Κουτσάς φυσικά, το είχαμε πει ότι δεν θα διαγωνιστεί. Υπήρξε πρόβλημα στην τελευταία δοκιμή του αλόγου, σε μία από τις δοκιμές που έκανε το άλογο. Οπότε έχουμε την αξιοθέα ως στοιχηματικό φαβορί. Έχουμε όμως την προσήκη του Λάκαρου. Δεν τον είχαμε στις προηγούμενες δηλώσεις, αλλά και τον Big Tampa, τον οποίο εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα ειδικά από τα 1000 μέτρα. Εντάξει, θεωρητικά είναι φαβορή αξιοθέα, όμως έχει, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι έχει πολύ καλές συμμετοχές. Αναφέρθηκε στον Λάκαρο, αναφέρθηκε στον Big Tampa και να πω και εγώ για ένα έργο που με εντυπωσιάζει τελευταία, ειδικά στις δύο τελευταίες συμμετοχές του Παναθηναίου. Μάλιστα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Έχουμε και κάποια μεταφερόμενα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε τις συμμετοχές της πρώτης υποδρομίας. 1200 μέτρα, Μελατρίξη με τον Μινά, Σημειονίκης με Δημητσάνη, Ναγκίνη με τον Πέπα, από Ελλάδα με τον Καποδίστρια, Χαπιλούκ με τον Μαθητό Δημητρίου, Χούρικα με τον Σταυρνίδη, Δόκτωρ Τάτσο με τον Παναγιώτη Θανασίου, Τασουλίτσα με τον Ευτυχίο, Ραψιλό με τον Κεφάλα Αντέλ, με τον Χατζιπαναγιώτη και Μαλής με τον Κάντσελ. 11 συμμετοχές στην πρώτη υποδρομία, είναι σε καλή κατάσταση, τρέχει σταθερά των τελευταίων καιρών η Ναγκίνη, είναι και σε φόρμα ο Σταύλος. Θα διεκδικήσει την νίκη, πιστεύω όμως θα διεκδικήσει την νίκη και η Αποελά που σε αυτήν την περίπτωση να αναμένεται να οδηγήσει χωρίς ιδιαίτερη πίεση την υποδρομία για να διεκδικήσει με πολλές πιθανότητες την νίκη. Αυτό είναι η υπερτήση ότι αναμένεται να οδηγήσει χωρίς πίεση, αν τα καταφέρει να οδηγήσει χωρίς πίεση, που φαίνεται ότι μπορεί να οδηγήσει με αντίπολο την Ναγκίνη, είναι και η Μπελατρίξ αρκετά καλή στον ομίλο και υπολογίσιμη. 13 Φεβρουαρίου πάντα τη Πάουερ στην νίκη, Ναγκίνη στη δεύτερη θέση, Αποελά στην τέταρτη, Χούρικα στην έβδομη, Λαψιλό όμως στην τρίτη θέση. Το σχέδιμα αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση. Τη τέταρτη υποδρομία χάνει το διάδρομο του, μένει λίγο πίσω αρχικά το προφαβορείο Γκρισίνο. Ενώ για την πρωτοπορία από Ελλάδα παίρνει το κεφάλι και οδηγεί μπροστά από την Hippocrite που είναι τοποθετημένη στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω είναι η μικρή Τζορτζίνα, ο Πάτη Power, Ελλάδα ψηλού. Αμού Γκρισίνο τώρα βελτιώνει την θέση του. Πλησιάζοντα το 800 στην πρωτοπορία βρίσκεται από Ελλάδα, προσπαθεί να δώσει ένα αργό ρυθμό από τη Hippocrite και τη μικρή Τζορτζίνα. Πιο πίσω είναι ο Πάτη Power με Ελλάδα ψηλού, Αμού και Γκρισίνο. Show Palace Spirit ακολουθεί στην συνέχεια, ενώ χάνει ακόμα μια θέση ο Γκρισίνο σε αυτό το σημείο. Με την Αποελάβ να βρίσκεται στην πρωτοπορία, Hippocrite ακολουθεί από την δεύτερη θέση. Μικρή Τζορτζίνα είναι στην τρίτη θέση, πλησιάζοντα το 400. Αποελάβ συνεχίζει να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να προηγείται. Προσπαθεί εσωτερικά ο Πάτη Power να βρει το πέρασμα για να περάσει αυτό στη δεύτερη θέση πίσω από την Αποελάβ.
με την Έλα Ψηλού, άμα να κάνει και αυτή finish party power, κάνει επίθεση τώρα στην Αποέλα, τελευταία 150 μέτρα και θέλει να περάσει ο Πάτης Power στην πρωτοπορία. Και παίρνει την πρωτοπορία ο Πάτης Power για να προηγηθεί. Τώρα ο Κρυσίνο κάνει το finish του, είναι αργοπορημένο όμως με τον Πάτης Power να κερδίζει εύκολα την υποδρομία. Ναγκίνη δεύτερη, Έλα Ψηλούα μου και από Ελλάδα. Πρώτη υποδρομία, Ναγκίνη από Ελλάδα, Μπελατρίξ Μαλής. Ναγκίνη από Ελλάδα, Μπελατρίξ Μαλής, 3-4-11-3-4-1-11. Πάμε στις κεντροδικές μας κάρτες, καλύτερα Γκανιάν. Δεύτερη υποδρομία, Αρνώτης με το 3, 8η υποδρομία, Βαλκέτας με το 1, δεύτερη υποδρομία, Αρνώτης με το 3. 8η υποδρομία Αλκέτας με το 1, καλύτερα δίδυμα. Πρώτη υποδρομία Ναγκίνη από Ελλάδα 3-4, δεύτερη υποδρομία Ρενότης Φόρσος 3-2. Πρώτη υποδρομία Ναγκίνη από Ελλάδα 3-4 και δεύτερη υποδρομία Ρενότης Φόρσος 3-2. Και outsider, πέμπτη υποδρομία Έλενα Λάς με το 2, πέμπτη υποδρομία η Έλενα Λάς με τον αριθμό 2. Δεύτερη υποδρομία στα χίλια μέτρα, Electric Blue με τον Μινά, Φόρσος με τον Παγιώτη Θανασίου, Ρενότης με τον Δημητσάνη, Victor Reid με τον Χαράλαμπ Αντρέου, Ζηνιάς με τον Μινά Κωνσταντίνου, Ιππολίτη με τον Χατζη Παναγιώτου, Μάτζιβας Μέμορι με τον Γκάντσαρ, Λακαλοή με τον Σταυρίνη και Quest με τον Ευτυχίο. Εννέα συμμετοχές της δεύτερης υποδρομίας στα χίλια μέτρα δείχνει έναν φαβορή ο Αρναούτης χάρη σε αυτόν τον όμιλο. Είναι πολύ καλός και σταθερός τον τελευταίο καιρό ο Φόρσος. Νομίζω ότι θα είναι έτσι καλός αντίπαλος. Όντως είναι φαβορή ο Αρναούτης. Με αντίπαλο τον Φόρσο, όπως είπες, ο οποίος τρέχει πολύ δυνατά τελευταία. Είναι και η Electric Blue βελτιωμένη παρά τα κιλά της. Υπολογίσιμο. Πάμε να δούμε 13 Μαρτίου τα Τσαμία στην νίκη. Φόρσο στην τρίτη θέση, Αρναούτης η δεύτερη. Έχει δοθεί η εκκίνηση της 7ης υποδρομίας. Καθυστερεί πάρα πολύ στην αφιτηρία Observer, κοντά στα 15 μη, και ο Αρναούτης στην πρωτοπορία. Η Τάτσαμία θέλει να ακολουθήσει, όπως και ο Φόρσος θέλει να ακολουθήσει σε καλή θέση, όπως και ο Τροήλος σήμερα είναι σε καλή θέση. Red Fire Royal Prince θέλει να προωθηθεί και αυτός σε καλή θέση. Πιο πίσω ακόμη είναι ο Μενεκράτης, η Πετραλίνα έμεινε πίσω, ακόμη πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Η Χαβάη κλάση εξωτερικά, αριστοκρατικότερο επίσης πιο πίσω. Πάντα στην πρωτοπορία είναι ο Αρναούτης. Η Τάτσαμία είναι στα δύο μήκη, όπως και ο Φόρσος είναι ένα μήκος πιο πίσω. Ο Τροήλος θέλει να κάνει το ανέβασμά του. Η Red Fire, πάμε για 500 Αρναούτης. Τάτσαμία είναι στο ένα μήκος. Πλησιάζει και ο Φόρσος, πιο πίσω υποπίεση είναι ο Τροήλος. 400 πάντα μπροστά είναι ο Αρναούτης, η Τάτσαμία και ο Φόρσος, που και αυτός αναμένει για να κάνει την επίθεσή του στη στροφή. Ο Αρναούτης είναι στην πρωτοπορία, η Τάτσαμία τον καταδίκη, αλλά και ο Φόρσος με δυνάμεις στο κέντρο του στίβου, με τον Αρναούτη μπροστά, την Τάτσαμία και τον Φόρσο. Μάχη μέχρι το τέλος για τους τρεις. Τάτσαμία, Αρναούτης και Φόρσος στην εξωτερική. Η Τάτσαμία προσπαθεί να κάμψει τον Αρναούτη. Ο Φόρσος στην εξωτερική προσπαθεί. Η Τάτσαμία όμως περνά. Τάτσαμία πάει να κερδίσει. Πιο πίσω είναι ο Αρναούτης, ο Φόρσος και ο Royal Prince. Δεύτερη υποδρομή, Αρναούτης Φόρσος, Electric Blue Polity, Αρναούτης Φόρσος, Electric Blue Polity, 3-2-1-6, 3-2-1-6. Τρίτη υποδρομή, 1200 μέτρα, Ακρόπολης Αθηνών με τον Καποδίστρια, Μικρή Τζορτσίνα με τον Νίκο Τσακούρα, Γερατσιώτης με τον Πέπο, Ηγησιάναξ με τον Δημητσάνη, Λεμόνες με τον Παγιώτη Θανασίου, της Δίας με τον Χαράλαμπ Αντρέου, Αμφίβολης με τον Σταυρίδη, τη Στάρ με τον Μινά, Ενίσυφος με τον Κάντσαλη και Μίσα Λανιάρα με τον Ευτυχία. Τρίτη υποδρομία, έχουμε 10 συμμετοχές. Χαρή. Λοιπόν, από τις καλές υποδρομίες της ημέρας, νομίζω ότι ο Γερατσιώτης είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να τρέξει σε πιο ευνοϊκή απόσταση για να διεκδικήσει την νίκη. Εντάξει, έχει καλούς όμως και πολλούς αντιπάλους. Είναι ο Ονίσυφος, Βίτι Σταρ και η Ακρόπολης Αθηνών, η οποία νομίζω είναι σε πλήρη ετοιμότητα σε αυτή τη συμμετοχή της. Μάλιστα. Να πω για έναν ουτσάρι σε αυτή τη φορμή, την παρακολουθία στην τελευταία τη συμμετοχή, παρά το ότι τερμάτισε στην 8η θέση, μέχρι ενός σημείου ήταν πολύ καλή και πιστεύω πλέον είναι σε πλήρη ετοιμότητα, οι Λεμόνες. Πάμε να δούμε 3 Φεβρουαρίου, Τενίζοφ στην νίκη, Ακρόπολης Αθηνών στην 7η θέση, Λεμόνες στην 11η, Βίτι Σταρ στην 3η, Γνήσιφος στη 2η θέση. Το Βίτι Σταρ και ώρα έτοιμα αυτή τη στιγμή, έχει δοθεί εκκίνηση της ένατης υποδρομίας για την πρωτοπορία, προσπαθεί ο Τενίζοφ, ο οποίος πάει καθαρά στην πρωτοπορία από το Ιμαρο Σάντι που ακολουθεί στη 2η θέση. Και όποιος προσπαθεί βίβα σε μπορεί να προωθηθεί στην τρίτη θέση μαζί με τον Βίτι Σταρ, με τον Τενίζοφ να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Η Μάρο Σάντι ακολουθεί από τη δεύτερη θέση. Βίβα σε μπορεί είναι στην τρίτη θέση. Πλησιάζοντα τώρα το 500 Τενίζοφ στην πρωτοπορία. Μάρο Σάντι είναι στο ένα μήκο. Η Βίβα σε μπορεί στα δύο μήκη. Ο Γνήσιφος και ο Βίτι Σταρ ακολουθούν πιο πίσω, με Τενίζοφ να μπαίνει πρώτο στην ευθεία. Η Μάρο Σάντι είναι στα δύο μήκη. Η Βίβα Σεμπόη είναι τρίτη, ο Γνήσιπο τέταρτο. Με τον Τενίζοφ πάντα στην πρωτοπορία έχει δύο μήκη από τη Μάρο Σάντι που ακολουθεί στη δεύτερη θέση, τελευταία 150 μέτρα. Με τον Τενίζοφ να φαίνεται να έχει τι δυνάμει. Μάρο Σάντι είναι στα δύο μήκη, πιο πίσω ο Γνήσιπο με τη Βίβα Σεμπόη. Τενίζοφ έχει τι δυνάμει στα τρία μήκη και Τενίζοφ θα κερδίσει εύκολα την υποδρομία.
BT Star ίσως να πέρασε δεύτερος. Τρίτη υποδρομία Γερατσότης Γνήσιπος Ακρόπολης Αθηνών BT Star Γερατσότης Γνήσιπος Ακρόπολης Αθηνών BT Star 3918. Τέταρτη υποδρομία 1200 μέτρα. Κουμφού με τον Χαράλαμπο Ανδρέο Πετραλέα με τον Νίκο Τσακούρα Ευρώτα με τον Σταυρνίδη. Σοφία Ντζέ με τον Παύλο, Ψέρβε με τον Γεωργίου, Βίτη Ντρί με τον Πέφο, Καζάκη Ρωτάου με τον Χατζη Παναγιώτου, Τατσανία τον Καποδίστρια, Αριστοκρατικότερο με τον Κάντσαλη, Τροήλο με τον Ευτυχή. 10 συμμετοχέ τη τέταρτη προμήνα. Νομίζω ότι επιστρέφει σε ένα πολύ προσιτό όμιλο πλέον χάρη ο Κουνφού, σε μια απόσταση που κέρδισε πρόσφατα στα 1200 μέτρα. Νομίζω ότι εκδηγεί την νίκη. Είναι σε πολύ καλή φόρμα η Τατσανία. Εντάξει, και η Πετραλέα έδειξε βελτίωση στην δεύτερη συμμετοχή. Εντάξει, και εγώ αυτά τα λόγα βλέπω έτσι γενικά. Να πω ότι είναι πιο ευνοϊκή απόσταση τώρα για την Τατσαμία, τα 1200 μέτρα από τα 1500 που είχε διαγωνιστεί προηγουμένως. Νομίζω και η Vitis Dream είναι σε άνοδο και θεωρείται υπολογισμό. 13 Μαρτίου, Μάντιο στην Νίκη, Κουμφού στην 7η θέση, Ευρώτα στην 4η, Σοφία Ντζεφ στην 5η, Vitis Dream στην 6η θέση. Έχει δοθεί εκκίνηση της 8ης υποδρομίας. Καθυστερεί λίγο ο Κουμφού στην αφετηρία. Η Σαπρίνα θέλει να οδηγήσει από την αρχή. Έρχεται όμως και ο Σερ Μιλίκος. Εσωτερικά ο Σκαρίδης, ο Invictus, εξωτερικά Majestic 12 επίσης θέλει να βελτιώσει θέση. Είναι πίσω το φαβορί στο σημείο αυτό ο Κουμφού. Καθώς ο Σερ Μιλίκος με τη Σαπρίνα δίνουν ένα γρήγορο ρυθμό, ο Invictus βγαίνει στην απότατη εξωτερική. Πιο πίσω βελτιώνει θέση και ο Μάντιος εσωτερικά πάντα τρέχει και ο Σκαρίδης που βελτιώνει τώρα την θέση του. Πιο πίσω προσπαθεί να βελτιώσει θέση Majestic 12, ο Σοφία Τζεμ. Λίγο πίσω, όπως είπαμε, το φαβορί ο Κουμφού. Στην πρωτοπορία πάντα είναι Σαπρίνα, ο Σερ Μιλίκος με τον Μάντιο, την Majestic 12, ενώ αναμένει εσωτερικά. Ο Σκαρίδης κάνει επίθεση, ο Σερ Μιλίκος μαζί με τον Μάντιο. Πιο πίσω προσπαθεί Majestic 12, ο Σκαρίδης που αναμένει. Επίσης αναμένει ο Σοφία Τζεμ, καθώς η πρωτοπορία έχει πάει ο Μάντιος τον καταδιώκει όμως η Majestic 12. Ο Σκαρίδης βγαίνει εξωτερικά να κάνει το finish του, μπαίνει πρώτος στην ευθεία ο Μάντιος, η Majestic 12 και ο Σκαρίδης που θέλει να κάνει το ανέβασμά του. Μάντιος στην πρωτοπορία, Majestic 12 και ο Σκαρίδης που θέλει και αυτός να καλύψει τα τελευταία μέτρα. Μάντιος, Majestic 12 και ο Σκαρίδης προσπαθεί και αυτός, ο Μάντιος είναι μπροστά. Η Majestic 12 και ο Σκαρίδης, ο Μάντιος ανθίσταται, η Majestic 12 επιμένει όμως, ο Μάντιος είναι δυνατός. Ο Μάντιος ανοίγει διαφορά, ο Μάντιος θα κερδίσει, Majestic 12, ο Σκαρίδης. Τέταρτη φορομία, Τατσαμία, Κουμφού, Πετραλίνα, Βίτης Dream, Τατσαμία, Κουμφού, Πετραλίνα, Βίτης Dream, 8-1-2-6, 8-1-2-6. Πέμπτη υποδρομία, 1600 μέτρα. Κρίς Μετάτ με τον Κεφάλα, Ελλανδάς με τον Μινά, Μάικ με τον Καποδίστρια, Never Say Never με τον Πέπ, Πόρτες με τον Μινά Κωνσταντίνου, Διοξύπη με τον Γεωργίου, Αντίγωνος με τον Κάντσα, Λιμπούλ Στρότ με τον Σταυρίδη, Περικυπέσα με τον Ευτυχίου, Ρενάκη με τον Χατζημαναγιώτου και Σελεστίνα με τον Αδάπ. 11 οι συμμετοχές στην πέμπτη υποδρομία, χάρη. Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο κερδίσει ο Never Say Never στην τελευταία συμμετοχή του πιστεύω ότι μπορεί να ξανακερδίσει τα ίδια άλογα που είχε κερδίσει εύκολα προ 15η μέρου περίπου. Εντάξει, είναι ο Μάικ, ο οποίος είναι βελτιωμένος, Έλενα Λάζ, η οποία αρέσκει στην απόσταση. Εντάξει, και ο Chris Maidat. Ναι, λοιπόν, πάμε να δούμε. Να πω και ένα μικρό ξέρετε πριν να δούμε την υποδρομία. Μου άρεσε πάρα πολύ, παρά ήταν εντάξει υποδιέστερος ο Μιλός, ο Όρτενς. Σε αυτήν την απόσταση μπορεί να είναι υπολογίσιμος πάλι. Μάλιστα. 27 Μαρτίου, Never Say Never στην νίκη, Chris Maidat στην πέμπτη θέση, Mike στη δεύτερη, Διοξύπη στην τρίτη, Αντίγωνος στην έκτη, Bull Stroud στην 8η θέση. Έχει δοθεί η εκκίνηση τη έκτη υποδρομία. Έχει πολύ καλή εκκίνηση ο Chris Maidat, αλλά και ο Σερ Αποστόλης εξωτερικά που θέλει και αυτό να διεκδικήσει την πρωτοπορία. Σερ Αποστόλης τελικά, ο οποίο θα πάρει την πρωτοπορία από τον Chris Maidat. Never Say Never θέλει να είναι σε καλή θέση, όπω και ο Σιάστα Μουν με τον Σερ Αποστόλη μπροστά. Βγαίνουν εξωτερικά ο Σιάστα Μουν και ο Never Say Never. Chris Maidat είναι και αυτό κοντά, όμω χάνει τον διάδρομο του. Ο Bull Stroud πίσω, ιδιοξύπη, ακόμη πιο πίσω. Τελευταίο τρέχει ο Μιγιώτη Αντρίκο πάντα στην πρωτοπορία. Είναι ο Σερ Αποστόλης. Ο Σιασταμούν στην δεύτερη θέση. Εσωτερικά πάντα τρέχει ο Chris Maidat. Πιο έξω τρέχει ο Never Say Never, οι δύο ξύποι. Με τον Μάικ, ο οποίος θέλει και αυτός να βελτιώσει θέση. Bull Stroud με αναμονή σήμερα. Μιγιώτης Αντρίκος και Αντίγωνος 800 με ο Σερ Αποστόλη πάντα στην πρωτοπορία. Θέλει να είναι κοντά ο Σιασταμούν, ο Never Say Never. Ο Chris Maidat εσωτερικά πιέζει, χάνει διαδρόμους. Ο Μάικ κάνει ανέβασμα, καθώς ο Σερ Αποστόλης είναι μπροστά όμως. Ο Never Say Never φαίνεται είναι δυνατός και περνά δεύτερος. Θέλει να είναι κοντά του. Ανέβασμα καλό κάνει ο Μάικ με τον
Never Say Never δίπλα πλέον από τον Σέρα Αποστόλη. Μάλιστα φαίνεται ότι ελέγχει πλήρως το ρυθμό. Και ο Βισενότσι Άσταμουν και ο Μάικ που ανέβασμα. Never Say Never. 2-3 μίκη πλέον. Ανοίγει διαφορά. Ο Μάικ κάνει το καλό ανέβασμα. Θέλει να περάσει δεύτερος. Όμως ο Never Say Never μπαίνει με πλεονέκτημα στην ευθεία. Τα 4-5 μίκη ο Μάικ. Ο Chris Maidat που επανέρχεται. Πιο πίσω προσπαθεί ο Άσταμουν και ο Μίγιος Αντρίκος. Καθώς ο Never Say Never έχει πλεονέκτημα. Και είναι στα 4 μίκη από τον Μάικ. Πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Never Say Never. Εντυπωσιακός. 5 μίκη από τον Μάικ. Never Say Never. Θα κερδίσει πολύ εύκολα. Μάικ πιο πίσω. Διοξύπη και μάλλον ο Μιγιώτης Αντρίκος πιο πίσω. Πέμπτη υποδρομία, Never Say Never, Michael Alas, Chris My Dad, Never Say Never, Michael Alas, Chris My Dad, 4-3-2-1, 4-3-2-1. Πάμε στην έκτη υποδρομία, Κύπελλο Χειμώνος, 1000 μέτρα, Ice Circus με τον Μινά, Big Tampa με τον Πέπφο, Παναθήνες με τον Καποδίστρια, Fly Star με τον Χαρνάμπο Ανδρέου, Αγαχάν με τον Ευτυχίου, Λάκαρο με τον Δημητσένο, Σαλονικιός με τον Παύλο, Ικαρία με τον Κεφάλα, Κρητικός Έλτς, Κλίνγκ με τον Μινά Κωνσταντίνου, Κρητικός Λάβ με τον Χατζηπαναγιώτο, Αναγέννηση με τον Κάντσαρη και Αξιοθέα με τον Σταυρίδη. 12 συμμετοχές του κυπέλλου χειμώνα. Το είπαμε και στην αρχή. Χάρη φαίνεται στοιχηματικό ότι φαβορή θα είναι η Αξιοθέα. Εγώ θα πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτή την απόσταση και με τη φυρίδα που έχει ο Big Tampa. Είναι και ο Λάκαρος, είναι και ο Παναθήνος που είπε και εσύ νωρίτερα, σίγουρα σε πολύ καλή κατάσταση. Εντάξει, τα είπαμε προηγουμένως. Ναι, η Αξιοθέα είναι το φαβορή, να το πούμε λογικό φαβορή, με βάση τις εμφανίσεις σε μικρές αποστάσεις. Αλλά σίγουρα έχει καλούς αντίπαλους. Τα άλογα που αναφέραμε προηγουμένως. 27 Ιανουαρίου είναι το επάθλιο Αντώνη Πετρή. Σαν στόλμησαν στην νίκη, Αξιοθέα ήταν στην άρθρωση και ο Λάκαρος στην ΟΒΕ. Στο σκέτημα αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση τη έκτη υποδρομία σε επάθλιο Αντώνη Πετρή 2019. Προσπαθεί από το δεύτερο διάδρομο. Η Ευνίκη όμως έρχεται Αξιοθέα πολύ πιο δυνατά για να αποσπάσει αυτή την πρωτοπορία. Θα διακολουθήσει ο Σάνστρομ από τη δεύτερη θέση. Η Ευνίκη είναι τρίτη. Συνέχεια είναι ο Τζάκης και ο Λάκαρος που βελτιώνονται και αυτοί. Ο Σατράβης είναι στη συνέχεια. Έχουμε πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό στο 800 με Αξιοθέα πρωτοπόρο. Σάνστρομ είναι στο ένα μήκος και ο Λάκαρος στο ένα μήκος. Στα 3-4 μήκη είναι ο Τζάκης. Η Ευνίκη έμεινε πίσω. Σατράβης είναι στη συνέχεια. Πλησιάζει το 600, πολύ γρήγορο ρυθμό συνεχίζεται. Αξιοθέα είναι στην πρωτοπορία. Ο Σάνστορπ θέλει να ελέγξει το ρυθμό. Είναι στο μισό μίγκο. Στα δύο μίγκη είναι ο Λάκαρος. Ενώ ξεκίνησε ένα πολύ καλό ανέβασμα τώρα ο Σατράπης. Πλησιάζοντα τώρα το 400 με τον Σάνστορπ να είναι στο ίδιο ύψο με την Αξιοθέα και να περνά τώρα στην πρωτοπορία. Το καλό τέλος το κάνει ο Σατράπης. Με Σάνστορπ να αποσπάται με την είσοδο στην ευθεία. Είναι ήδη 4-5 μίγκη μπροστά από την Αξιοθέα που είναι στη δεύτερη θέση. Sandstorm στην πρωτοπορία. Στα 5 μίκη μπροστά έρχεται με δύναμη ο Σατράπης να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση με τον Sandstorm ασυναγώνιστο. 5 μίκη μπροστά για να κερδίσει πολύ εύκολα Σατράπης στη δεύτερη θέση. Τζάκης. Έκτη υποδρομία, Αξιοθέα, Λάκαρος, Παναθήνος, Big Tampa. Αξιοθέα, Λάκαρος, Παναθήνος, Big Tampa. 12-6-3-2, 12-6-3-2. Εδώ η φορομία 1200 μέτρα. Χαβάη Ντούκα με τον Χριστοφόρου, Ντόπρο με τον Καποδίστρια, Ρο Ελλάδα με τον Μινά, Βίτη Λούκα με τον Πέπο, ο Θεό μου ο Τζο με τον Δημητσάνη, Σερπάνικο με τον Παύλου, Χαμπή με τον Κάντσαλ, Βίτη Μάη με τον Χαρλό Μπανδρέου, Κομμάτο Κούρη με τον Κεφάλα, Κομμάτο Κούρη με τον Μαθητόρο με τον Δημητρίου, Βασίλη Τζούνιο με τον Σταυρίδη και Βαρού Μιχαέλα με τον Αδά. Το 10 συμμετοχέ στην 7η φορομία, χαρή. Ποδρομία που την είδαμε αρκετέ φορέ τελευταία. Είναι σε πολύ καλή φόρμα ο Ντόπρο. Πιστεύω μπορεί να ξανακερδίσει. Εξάλλου το έκαμε και από τα 1600 μέτρα με πιο ψηλά βάρη. Ναι. Σε μικρότερη απόσταση και με πιο χαμηλά βάρη, πιστεύω και ο Θεός μου ο Τζόρτζ μπορεί να διεκδικήσει την νίκη. Πάμε να δούμε 20 Φεβρουαρίου. Βίτης Λούκας στην νίκη, Ντόπρο στην τέταρτη θέση, ο Ρώσελίνα στην τρίτη, ο Θεός μου ο Τζόρτζ στην έβδομη, Σερπανίκο στην τέταρτη, Βίτης Μάιλ στην έναρτη, Κόμματο Κουρί στην πέμπτη, Κόμματο Κούλη στην εντέκατη θέση. Τη 7η και τελευταία υποδρομία έχει δοθεί εκκίνηση. Όχι τόσο καλή για τον Κόμματο Σκουρή που έμεινε λίγο πίσω για την πρωτοπορία. Προσπαθεί ο Σερπανίκος, προσπαθεί τώρα και ο Βίτης Λούκας. Ωραίο Έλληνα θείο μου ο Τζόρτζ. Ο Κόμματο Σκουρή στην εξωτερική τώρα θέλει να βελτιώσει τη θέση του, καθώς ο Βίτης Λούκας είναι μπροστά. Θέλει να ακολουθήσει και ο ωραίο Έλληνα στο ρυθμό αυτό. Και ο Κόμματο Σκουρή τώρα στην εξωτερική θέλει να είναι κοντά στον Βίτη Λούκα, ο οποίο έχει το πλεονέκτημα. Ωστόσο, ο Κόμματο Σκουρή είναι στη δεύτερη θέση. Ο ωραίο Έλληνα λίγο πιο πίσω είναι ο Σερπανίκος. Ακόμη πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα με τον πρωταθλήτη είναι μακράν πίσω. Ο Ντόπρο τώρα προσπαθεί να βελτιώσει θέση. Βίτης Λούκας μπροστά. Δύο μήκη από τον Κόμματο Σκουρή. Πιο πίσω είναι ο Ντόπρο που αρχίζει και ανεβαίνει μαζί με τον Ρολέλληνα. Στη στροφή ο Βίτης Λούκας είναι 3-4 μήκη από τον Ντόπρο τώρα που περνά δεύτερο και τον καταδιώκει μάλιστα με δύναμη. Και ο πίσω Σερπανίκο. Βίτης Λούκας και Ντόπρο στα τελευταία μέτρα που θέλει να πλησιάσει. Βίτης Λούκας μπροστά. Ο Ντόπρο πλησιάζει διαρκώ. Ο Βίτης Λούκας όμω έχει πλεονέκτημα. Ντόπρο στην εξωτερική κάνει μια ίσταλη προσπάθεια. Βίτης Λούκας και Ντόπρο. Βίτης Λούκας και Ντόπρο, ωραίο Έλληνα. Και...
7η υποδρομία, Ντόπρος, Αθίος Μοντζόρ, Τσουβίτης, Λούκας, Σερπανίκος, Ντόπρος, Αθίος Μοντζόρ, Τσουβίτης, Λούκας, Σερπανίκος, 2546, 2546. 8η και 7η υποδρομία, 1200 μέτρα, Αλκέτας με τον Πεπ, ο Πίκλης με τον Μίνα, Βαρούμ Ρέντ με τον Χριστοφόρου, Ναυσίνικος με τον Δημητσάνη, Καλιά Κατερίνα με τον Καποδίστρια, Μάντιος με τον Παναγιώτη Αθανασίου, Σεϊτάνης με τον Χαρλάμ Ανδρέου, Ζογκλέρ με τον Κεφάλα, Μέγιος με τον Ευτυχίου, Νοτιάς με τον Σταυλή και Φρέτο με τον Κάντσελ. Καλή υποδρομία στο φινάλε με 11 συμμετοχές. Θα έλεγα, Χάρη, ότι επιστρέφει έτσι ξεκούραστος και με καλή προετοιμασία ο Αλκέτας και έχει να αντιμετωπίσει δύο πολύ φορμαρισμένα άλογα που είναι ο Βαρούμ Ρέντ και ο Ναυσίνικος. Όντως έχω έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι ο Αλκέτας προέρχεται από εντυπωσιακή νίκη, σε πιο μεγάλη απόσταση. Εντάξει, πάντως είναι εντυπωσιακό τελευταίο ο Ναυσίνικος, αλλά και ο Βαρούμ Ρέντ θα είναι η αντίπαλή του. Εντάξει, θα καλωδική η Καλή Κατερίνα. 27 Φεβρουαρίου, Αλκέτας στην νίκη, Βαρούμ Ρέντ στη δεύτερη θέση, Ναυσίνικος στην τρίτη, Καλή Κατερίνα στην έκτη, Ζογκλέρ στην όγδοη, Φρέτο στην πέμπτη θέση. Και αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Προσπαθεί από τον εσωτερικό διαδρόμο ο Αλκέτας να πάρει την πρωτοπορία και φαίνεται ότι πάει στην πρωτοπορία. Έχει όμως πολλά λουγά. Είναι ο Ναυσίνικος από την εξωτερική, ο οποίος θέλει να πάει αυτό στην πρωτοπορία και μάλιστα καθαρά από τον Αλκέτα. Ναυσίνικος στην πρωτοπορία ακολουθεί ο Αλκέτας από τη δεύτερη θέση. Συνέχεια είναι ο Φρέντο με Βάρουμ Ρέντ, Καλία Κατερίνα, Queen Rose, Μιλιώτης Φούλος, Ζογκλέρ και τελευταίο ο Βίτης Μάιλς. Το χιλιάρι ο Ναυσίνικος βρίσκεται στην πρωτοπορία και επιβραδύνει το ρυθμό του. Ένα μήκος από τον Αλκέτα που ακολουθεί. Στη συνέχεια είναι ο Ζογκλέρ που βελτίωσε την θέση του. Είναι στη εσωτερική ο Βάρουμ Ρέντ ενδιάμεσα. Φρέτο, Queen Rose. Καλή Κατερίνα λίγο πίσω σε αυτό το σημείο, όπως και ο Μιλιώτης Φούλος. Πλησιάζοντας τώρα το 600 με τον Αλκέτα να θέλει να επανέλθει κοντά στον Ναυσίνικο. Στα δύο μίκη, τρία μίκη είναι ο Ζογκλέρ μαζί με τον Βάρουμ Ρέντ. Φρέτο, Καλή Κατερίνα ακολουθεί πιο πίσω. Φαίνεται να υπερισχύει εκ νέου ο Αλκέτας τώρα και πάει στην πρωτοπορία. Ένα μήκος από τον Ναυσίνικο. Ο Βαρούμ Ρέντ είναι στα τρία μήκη. Στη συνέχεια είναι ο Φρέτο, ενώ το φαβορί Καλή Κατερίνα είναι πίσω, όπως και ο Μιλιώτης Φούρος με τον Αλκέτα. Να πάει στην πρωτοπορία τώρα και να προηγείται στα δύο μήκη του Ναυσίνικου. Ο Βαρούμ Ρέντ τώρα προσπαθεί να πιάσει το δεύτερο άλογο με τον Αλκέτα να έχει το πλεονέκτημα. Είναι στα δύο μήκη από τον Βάρουμ Ρέντ, ο οποίος ακολουθεί πιο πίσω. Ο Ναυσίνικος είναι στη συνέχεια με τον Αλκέτα να έχει τις δυνάμεις και να ξεφεύγει ακόμα περισσότερο. Είναι τέσσερα μήκη μπροστά. Αλκέτας, πέντε μήκη για να κερδίσει εύκολα. Βάρουμ Ρέντ, Ναυσίνικος. Όλοι προμή Αλκέτα, Ναυσίνικο, Βαρούμ Ρέντ, Καλή Κατερίνα. Αλκέτα, Ναυσίνικο, Βαρούμ Ρέντ, Καλή Κατερίνα. 1-4-3-5, 1-4-3-5. Καλύτερα Γκανιά, δεύτερη υποδρομία Αρνώτης με το 3, 8η υποδρομία Αλκέτας με το 1, δεύτερη υποδρομία Αρνώτης με το 3, 8η υποδρομία Αλκέτας με το 1. Καλύτερα δίδυμα, πρώτη υποδρομία Ναγκίνη από Ελλάδα 3-4, δεύτερη υποδρομία Αρνώτης Φόρσος 3-2, πρώτη υποδρομία Ναγκίνη από Ελλάδα 3-4 και δεύτερη υποδρομία Αρνώτης Φόρσος 3-2. Outsider, πέμπτη υποδρομία Ελληνανάς με το 2, πέμπτη υποδρομία Ελληνανάς με τον αριθμό 2. Ολοκληρώνουμε, Χάρη, λέμε ότι την Κυριακή έχουμε 8 υποδρομές ωράξης 3 και έχουμε το κύπελλο χειμώνας πολύ καλή υποδρομία, η έκτη του προγράμματος, άλλη μια πολύ καλή υποδρομή είναι και η 8η στο πρόγραμμα. Γενικά το πρόγραμμα είναι αρκετά καλό. Συνολικά το πρόγραμμα θεωρείται πολύ καλό, είναι όντως πολύ καλό, όχι θεωρείται. Λοιπόν, έχουμε και τα μεταφερόμενα που ανεβάζουν το ενδιαφέρον. Μάλιστα. Είναι αρκετά, είναι το 3.2509 ευρώ, είναι το 4.2886 ευρώ. Και αρχίζει από μια υποδρομία η οποία εντάξει, έχουμε το φαβορί, όμως σχεδόν όλα τα λόγα δικαιούνται να ελπίσουν σε αμοιβόμενη θέση. Λοιπόν, έχουμε και ο Σύνθεο Φόρχα στα 1.182 ευρώ και Pgate 36.557 ευρώ το εγγυημένο και τα άλλα εγγυημένα Pick 6, Pick 4 από 5.000. Λοιπόν, αυτά είχαμε και απόψε. Καλό σας βράδυ.